Είναι Σάββατο, είναι 29 Νοεμβρίου, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Είναι νύχτα ακόμη έξω, όπως βλέπετε. Είμαστε εδώ και με Γιάννη Πάριο, με τον Αϊνικόλα, όπως λέει το τραγούδι, και με Τσιτσάνη. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι. Γλέτια μεγάλα με την Τρόικα, και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ξεκινάμε με αυτό το ηχητικό. Νύχτα ακόμη, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο γιατί έχουμε νότιους ανέμους. Έχουμε όμως μια παγωνιά, μια μεγάλη παγωνιά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις κυβέρνησης Τρόικας. Και προσέξτε τώρα πώς τα φέρει η ζωή. Η κυβέρνηση με την Τρόικα τα έχει σπάσει. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει εδώ και 2 χρόνια στο Λονδίνο, να κουβεντιάζει με τους ξένους σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και να τους λένε καλημέρα σας. Δεν μας τα λέτε καλά. Δεν τα λέει ούτε η κυβέρνηση καλά, δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ καλά. Ας μας πούνε τι ακριβώς θέλουν. 6 και 32 πρώτα λεπτά, το οσίου φιλουμένου είναι σήμερα. Σας καλημερίζω. Καλημέρα, Μαγδά. Καλημέρα, Γιώργο. Τι καλημέρα, γίνεται, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και από μένα τις καλύτερες ευχές από όλους στην εκπομπή. Και ναι, Γιώργο, έχεις απόλυτα δίκιο. Νομίζω ότι είναι δραματικά τα πράγματα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Διότι ακριβώς αυτοί δεν κάνουν πίσω με τίποτα. Τα θέλουν όλα, τα θέλουν τώρα. Επιμένουν σε 4 ναι από την κυβέρνηση. Από την άλλη, η κυβέρνηση δεν έχει μόνο, Γιώργο, να διαπραγματευτεί με την Τρόικα, αλλά και με τους βουλευτές της κυβέρνησης, καθώς λένε και πάλι θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Έχουμε απέναντί μας τον κόσμο. Πού θα πάει αυτό? Λοιπόν, ένα μεγάλο όχι παίρνουν από την πλευρά του κόσμου, Γιώργο, για νέα μέτρα. Τώρα ο κόσμος, ό,τι και να πει ο κόσμος, Μάγδα, ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα, και όμως έχουμε μέτρα. Και ταλαιπωρείται ακόμη. Έτσι, έχουμε απίστευτα μέτρα. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η ελληνική κοινωνία είναι γονατισμένη στην κυριολεξία. Και έχω απίστευτες περιπτώσεις μπροστά μου για να σας πω τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά αποκλειστικότητα, λοιπόν, θα σας πούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτή την απίστευτη διελκυστίνδα με την Τρόικα. Γιώργο, αυτό που θέλουμε από σένα, ναι, και εγώ σίγουρα, αλλά και οι τηλεθεατές, είναι να μας εξηγήσεις τι σημαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις ώρες, και χθες και προχθές και σήμερα και αύριο, και το τι πρόκειται να γίνει με την Τρόικα. Δηλαδή, τι ζητούν από την κυβέρνηση και τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες των πολιτών, για τις τσέπες μας, Γιώργο. Τα έχω μπροστά μου, είναι ένας ολόκληρος φάκελος. Είναι η πλήρης κόντρα με την Τρόικα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Θα δούμε τα πώς και τα γιατί αυτών των εξελίξεων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα στα πούμε όλα σήμερα. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Για να δούμε τον καιρό, για να δούμε τις εξελίξεις που μας δίνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά και ο Ανδρόνικος πάνω απ' όλα. Γιατί ο Ανδρόνικος είχε πει 25 με 27 κρύο, και ο Ανδρόνικος βλέπει από τη Δευτέρα πάλι κρύο. Για να δούμε από πάνω, λοιπόν, τι μέλη γενέστε. Αναφορικά με τις εξελίξεις του καιρού, θα ξεξασπρίσει τώρα, θα είναι λίγο... έλα, Γιαννάκη, έτσι, μπράβο. Κρύος ο κόσμος όλος. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το χαμηλό βαρομετρικό με νοτιάδες. Και οι νοτιάδες θα μας πάνε μέχρι και την Κυριακή, γιατί από Δευτέρα, πρώτη του μηνός, έχει χαμηλό βαρομετρικό και κρύο. Το κρύο θα μας πάει μέχρι 8 Δεκεμβρίου. Εγώ, όπως κατάλαβες από το φτάρνισμα, βέβαια, ο κρύος ήδη, έτσι. 8 έως 12 ενδιάμεσα μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας. 12 με 16 χαμηλό βαρομετρικό με τοπικά φαινόμενα, ήλιο και βροχή. 16 με 20 του μηνός τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. 20 με 24 χαμηλό βαρομετρικό. 25 θα έχουμε τον ίδιο καιρό, ανήμερα Χριστούγεννα, με ό,τι καιρό είχαμε 26 του μηνός, 26 Νοεμβρίου. Συννεφιά, ένας καιρός. Κερένιος, που λέμε στο χωριό μου. Και 26 με 30 πάλι χαμηλό βαρομετρικό. Και η πρωτοχρονιά, βλέποντας και κάνοντας μετά το μεσημέρι, θα δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού. Για να δούμε και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε τα στοιχεία του καιρού, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φίλες και φίλοι, πάρτε χαρτί και μολύβι. Σήμερα μην χάσετε ούτε λεπτό από την εκπομπή. Γιατί θα σας πω αναλυτικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις συντάξεις, ποιες θέλουν να περικοπούν, τι σημαίνει για χιλιάδες κόσμο. Ρωτούσα τους υπουργούς, υπάρχει κανείς που βάζει το χέρι του στη φωτιά, μωρέ? Υπάρχει κανείς που βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο? Αν δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, της κακομοίρας γίνεται. 7 σημεία, δηλαδή
πίνακες επιπινάκων για να σας εξηγήσουμε τα πώς και τα γιατί αυτής της ιστορίας. Δεν έκλεισα μάτι, ναι. Πολλές βραδιές δεν έχω κλείσει μάτι για το θέμα αυτό. Γιατί τα μέτρα αυτά τα σκάλιζαν εδώ και καιρό. Πάμε με Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Μάγδα, να μας πεις τα στοιχεία του καιρού. Να δούμε, λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα καιρός. Θέματα. Έλα. Και ξεκινάμε λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα. Συννεφιά με λίγο ήλιο εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα, και μιλάμε για πάνω για Εύρο, για Βόρεια-Βόρεια. Καλημέρα στον Ευρωκόπη, στους φίλους μας. Εκεί μας λέτε ότι έχετε μείον 3 βαθμούς νωρίς τα ξημερώματα. Η θερμοκρασία, βέβαια, κατά τη διάρκεια της μέρας θα φτάσει έως και 14 βαθμούς. Συνεχίζουμε προς τα κάτω σε Καστοριά και Θεσσαλονίκη, εκεί γύρω, παιδιά, θα έχουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε συννεφιά, δεν θα έχουμε βροχή σήμερα. Δηλαδή, θα έχουμε πολύ πυκνό σύννεφο. Είναι αυτό που βλέπετε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ήπειρο. Μόνο κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά και εκεί πάλι με συννεφιά. Αλλά όχι τόσο έντονα φαινόμενα όσο προς τα βόρεια. Από το ποτάμι και πάνω, από το αυλάκι και πάνω, Γιώργο, έτσι δεν το λέτε. Έτσι δεν το λέμε και εμείς. Μπράβο. Λοιπόν. Από τα βλάκια και κάτω, λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 20 βαθμούς στην Κρήτη. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να βλέπουμε αυτές τις θερμοκρασίες, Γιώργο, ο κόσμος επιμένει για αυτό το επίδομα επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, που δεν το έχουν πάρει και ταλαιπωρούνται και πολύ. Για το κρύο, Γιώργο, μιλούν πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά, λοιπόν, να δούμε τα πώς και τα γιατί. Έχουμε επίδομα πετρελαίου, 100.000 το χάνουν. Το χάνουνε γιατί έγινε λάθος. Σε λίγο θα σας πούμε πώς θα μπορέσετε να ρυθμίσετε την εξέλιξη αυτή. Δευτέρα οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕ. Επίσης μπορείτε να πάτε στα ΚΕΠ για αυτό το επίδομα των γυναικών με 4 παιδιά. Και βέβαια, οι πολύτεκνες μητέρες με ακριβώς πάνω από 4 παιδάκια, πάνω από 3 παιδιά βεβαίως, εννοείται πολύτεκνες, οι οποίες παίρνουν ένα χιλιάρικο, Γιώργο, έτσι. Θα δούμε το ΕΚΑΣ. Θα δούμε το ΕΚΑΣ, διότι εδώ παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή. Θα δούμε τις μειώσεις των συντάξεων. Θα δείτε πόσο πίεζα το Βρούτσι και τον ρωτούσα από τον περασμένο Μάιο, προπαραμονή ευρωεκλογών. Θα το δείτε το βίντεο σε δευτερόλεπτα. Θα μειώσεις συντάξεις. Και αν σου πει η Τρόικα, ανέβασε τα όρια ηλικίας, τι θα κάνεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν. Έλα να σου πω τι λέει ο κόσμος, Γιώργο, γιατί ήρθαν τα πρώτα μηνύματα και πέφτουν και βροχή. Θα δούμε την περικοπή του ΕΦΑΠΑΞ. Θα δούμε την εφορία. Είδατε ότι όλοι πηγαίνουν να πληρώσουν γιατί θέλουν να ρυθμίσουν όλες αυτές τις εξελίξεις. Ουρές είδαμε στις τράπεζες χθες για να πληρώσουν. Έχουμε τη σύνταξη των υπερηλίκων, είναι θέμα το οποίο θα δούμε. Θα δούμε την αύξηση του ΦΠΑ που θέλει η Τρόικα στα φάρμακα, παρακαλώ, και σε βασικά είδη διατροφής και στα ξενοδοχεία. Δεν μας αφήνουν ήσυχους. Θα δούμε τις συντάξεις που θα πάρετε νωρίτερα τα Χριστούγεννα και βέβαια τα προνοιακά και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Συν την απίστευτη αυτή περίπτωση της δωροδοκίας, της απόπειρας δωροδοκίας μέσω του Facebook. Θέλετε να δούμε τον υπουργό. Για την υπόθεση του κυρίου Σούκορα και της κυρίας Ξουλίδου με τις αποκαλύψεις που είχαμε μετά την Τρίτη, τόσο από τον κύριο Καμένο όσο και από την κυρία Ξουλίδου. Μια υπόθεση, Γιώργο, που κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου. Σωστό. Αμύωτο πραγματικά, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Είναι το ζήτημα της Προεδρίας και το τι θα γίνει μετά. Έτσι, δεν είναι έτσι απλό και αστείο. Κάτι έλεγε με τα μηνύματα του κόσμου. Έλεγα, Γιώργο, για τα μηνύματα του κόσμου που έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Θέλω να πω μια καλημέρα σε δύο κυρίες που είναι στην Αγία Παρασκευή και μας παρακολουθούν και λένε, συγγνώμη, λέει, δεν έχουμε άλλο να δώσουμε. Το λέει η κυρία Ειρήνη μαζί με την κυρία Ιωάννα. Είναι δύο καλές φίλες που είναι μαζί στην Αγία Παρασκευή και μας βλέπουν τώρα που είναι το καφεδάκι τους. Να είστε καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Παναγιώτης, ο Γιαννούλος, Γιώργο, λέει, κυρία Φτιά, καλημέρα από την όμορφη Μεσαριά Ηρακλείου. Να είναι καλά. Αυτά που κάνα, λέει, είναι χάλια, πραγματικά. Και στο Παρίσι σηκώσαμε, λέει, τα χέρια ψηλά. Και έχει δίκιο, γιατί τη χάσαμε τη μάχη στο Παρίσι. Μια καλημέρα στον κύριο Μανώλη και στο Βαγγέλη το Μιχαλέλη από τη Μυτιλίνη, το φίλο σου. Πάντα στα μηνύματα αυτό. Λοιπόν. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα γενικότερα σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, στο 210-48-00-171-2, αλλά και στο email μας το καλημέρα@papakisky.gr. Λοιπόν, ρωτούσα εγώ το Βρούτσι, και αν έρθει και σου πει όρια ηλικία, το καινούριο, αν έρθει και σου πει, ένα 14 είναι, λοιπόν, αν έρθει και σου πει, αύξησε τα όρια ηλικίας, θα κάνεις. Το ρωτούσα πέρυσι, δύο μέρες πρώτων ευρωεκλογών. Δείτε το. Αυτός που με 4.500 ένσημα έπαιρνε την κατώτατη 31 12 του 2014 ή 1η-1η του 2015, δεν θα τον ευνηδιάσετε να του πείτε πήγαινε στα 6.000 ένσημα, δηλαδή φάει στο κεφάλι 5 χρόνια, μάζεψε 5 χρόνια ένσημα. Κύριε Αυτιά, νομίζω
ήμουν ξεκάθαρος. Μάλιστα. Και αν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ειδικές περιπτώσεις. Όχι, έπιασα την κατώτατη. Το μήνυμα δεν θα φύγει έτσι όπως είναι. Ωραία, και αν έρθει τρώει και βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και σου πει Βρούτσι, κοίταξε να δεις, τα 4,5 θα γίνουν 6. Θες, δεν θες. Τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, κύριε Φτιά. Αυτή τη στιγμή ακούσατε από τον Υπουργό Εργασίας μία δήλωση, η οποία λέει ότι δεν θα θυχθούν τα θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα όρια ηλικίας για κανένα συνταξιούχο, όπως είναι σήμερα στην ασφαλιστική νομοθεσία. Και αυτή νομίζω είναι η απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές που ακούγονταν μέχρι τώρα, ναι, που παραπληροφορούσαν ή φρόντιζαν να τρομάξουν τον κόσμο, τις μητέρες με τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα και τα υπόλοιπα. Οφείλω να πω ότι μεταξύ του 2010 και του 2015, γυναίκες που έπαιρναν τη σύνταξη στα 60 θα την παίρνουν στα 65 το 2015. Δηλαδή κάθε χρόνο αυξάνεται, κάθε χρόνο έχουμε συν ένα χρόνο αργότερα την καταβολή της σύνταξης με το νόμο του 10. Αυτό το διαβολεμένο νόμο. Αυτός ο διαβολεμένος νόμος που κόβει το ΕΚΑΣ, από το 10 τα είχαν ετοιμάσει όλα. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Έτσι, του Οσίου Φιλωμένου είναι σήμερα. Γράφει το ημερολόγιο. Φιλωμένο. Για να δω ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Λέει, του Φέδρου Μάρτυρος. Άρα γιορτάζει και η Φέδρα. Λοιπόν, λογικά. Του Παραμόνου, του Φιλωμένου και Διονυσίου Ιερομάρτυρος. Έτσι. Εκτός από τον Άγιο Διονύσιο, είχαμε και τα Τσικώτα πιο κάτω. Είναι σαν την Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ελπίδων και Εθνική Νέων. Δεν είσαι σωστό αυτό. Για να γίνεις Άγιος, πρέπει να περάσεις από τα. Ανέβει σιγά σιγά, κατάλαβες. Συνεννοημένοι είστε όλοι εδώ μέσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έτσι το έχουν στην θρησκεία μας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ευχηθούμε. Θα σου πω μετά μια φορά που μου πήγε η γιά μου να γράψει τα ονόματα ψυχοσάββατο. Να σου πω. Κακό παιδί ήμουνα. Πολύ κακό παιδί και μου λέει. Έγραφε τον πατέρα της, τον λέγανε Δημήτρη. Δημητρίου γράφω εγώ δίπλα πρώτη θέση. Ναι. Τη μάνα της τη λέγανε Μαρία. Μαρίας δεύτερη θέση. Λέει, μετά, αναβάλω και τον παππού μου, του Όνε, γράφω εγώ τρίτη θέση κατάστρωμα. Το παίρνει ο παπάς και ξεκινάει. Ακόμα ξύλοτρο. Λοιπόν, αμαρτία λέει στον κόσμο δηλωμένη. Καλημέρα. Καλή σεζόν στον Αντώνη τον Τανάκη και στην παρέα του. Παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν. Καλή σεζόν έχετε κι εσείς και εμείς μαζί. Το Παναγίσου με κυνηγάει ακόμα. Ευχαριστούμε διότι μας περιλάβατε στην εκπομπή σας την προηγούμενη εβδομάδα. Και χαμογελάμε κι εμείς μαζί με εσάς. Σου στείλε χαιρετισμού ο Αντώνης. Σου στείλε φιλιά στον αέρα. Παιδί μου, ο Αντώνης έχει κάνει στην Πάτμο με τον άλλον μαζί. Παπαδάκια ήταν. Ποιο είναι ο Αντώνης ο Κανάκης με τον άλλον. Έχουν περάσει από την ιερατική σχολή Πάτμο. Έτσι. Αντώνη, νομίζω. Παίζανε ρακέτες τότε. Ότι. Λοιπόν, πάμε, βίντεο και βίντεο. Κάτσε, παιδί, γρήγορο, έλα. Νομίζω, Αντώνη Κανάκη, ότι φέτος θα έχουμε μια καταπληκτική χρονιά. Νομίζω. Να είναι καλά, είναι παουξής ο Αντώνης. Καλημέρα και είναι σε όλα φίλος. Τα παιδιά και σε λοιπόν, όλη την παρέα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ετοιμάστε καφέ βραστό 210-48-00. Μην πάτε πουθενά χωρίς βραστό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω παρακαλώ πολύ τον Αντώνη Κανάκη να μου φτιάξει ένα βίντεο να μαζέψει όλα τα βραστά της προηγούμενης χρονιάς. Αυτή η σχολιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε, παιδιά. Και να μας κάνει ωραίο βίντεο με τα βραστά της χρονιάς. Ναι. Πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Ένα απίστευτο ραντεφέρ, φίλες και φίλοι, μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας σε ό,τι αφορά την απίστευτη πίεση την οποία ασκούν οι Τροϊκανοί σε αρκετά σημεία και των φόρων και των συντάξεων και των μισθών και χίλια. Απίστευτα πράγματα έχουν ακουστεί όλες αυτές τις μέρες. Εδώ λοιπόν, επειδή ακούτε πάρα πολλά, από εδώ θα ακούσετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι, πιέζουν. Πιέζουν, θέλουν να πετάξουν το ΕΚΑΣ από την όλη εξέλιξη, διότι το ΕΚΑΣ δεν
έχει καμία σχέση με ασφαλιστικές εισφορές και να μπει στο προϋπολογισμό και να απορροφηθεί από το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Θέλουν αύξηση ορίων για συνταξιοδότηση. Δηλαδή, χιλιάδες άνθρωποι θα πρέπει να δουλέψουν τουλάχιστον 10 χρόνια για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Όλα αυτά τα μέτρα. 5 έως 10 χρόνια. Γιώργο, αυτά τα μέτρα θίγουν περίπου, περισσότερο μάλλον, από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης, κανένα στη σύνταξη πριν τα 62 χρόνια. Θέλανε να κόψει ο Βρούτσης τώρα όσους παίρνουν σύνταξη και είναι κάτω των 62. Δηλαδή να κοπούν αυτές τις συντάξεις και όταν γίνουν 62 να τις πάρουν. Πίστευαν αυτοί ότι το όφελος θα είναι 330 εκατομμύρια, αλλά υπάρχει κίνδυνος μαζικής φυγής 150.000 ασφαλισμένων, αν γίνει αυτή η ιστορία. Φύγει, λέει ο κόσμος. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε και ό,τι προλάβουμε να πάρουμε. Λέει, αλλά εμείς οφείλουμε άλλο τι λέει, γιατί δεν είναι όλοι ειδικοί στο ασφαλιστικό. Έτσι, πρέπει να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξέρουν τι μέλη γενέστε. Επίσης, η Τρόικα σου λέει: δεν θέλω το 75% των Κυριακών. Κόφτε το, φάτε το. Κατώτατη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αντί για 15, λέει η Αθήνα. Μα ο ιδιωτικός τομέας στα 15 χρόνια πολλές φορές δεν έχει δουλειά για να μαζέψει 15 χρόνια. Όχι, λέει, στο δημόσιο έχει 20. Μα τα 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, έλεγε η Αθήνα, είναι δύσκολα. Όχι. Και επίσης, αυτό αν επιβληθεί, θα αφορά όσους γεννήθηκαν μετά την 1η-1975, όσοι είναι κάτω των 40. Τώρα, αλλαγή στον υπολογισμό σύνταξης με βάση την τελευταία πενταετία. Τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια? Οι μισθοί μειώθηκαν. Πόσο μειώθηκαν? 32%. Όταν ο μισθός μειώνεται 32%, από τα 751 παίρνεις 532 ευρώ, 532 ευρώ, και είναι το 60% της σύνταξης, η σύνταξη το 60% των 532. Άρα βγαίνει αυτό, βγαίνει ποσό, σύνταξη, σαν επίδομα ουσιαστικά. Ξέρετε, δηλαδή, ποια είναι δεν ζεις με αυτά τα λεφτά. Ξέρετε τώρα, πόσο μειώνονται οι κύριες συντάξεις? 15-20%. Πάγωμα συντάξεων έως 31/12/2017. Και πιστεύουν ότι θα κερδίσουν 1,8 δισεκατομμύρια. Μηδενική δηλαδή αύξηση συντάξης, έτσι κι αλλιώς δεν επρόκειτο να δοθεί αύξηση συντάξης. Αυτό το κάνουν για τον Τσίπρα, γιατί έχει πει ότι θα δώσει δώρο Χριστουγέννων άμα βγει και τρέχει και δεν φτάνει. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ αφορά αρκετές χιλιάδες κόσμου και περικοπή του μπόνους των συντάξεων. Σήμερα ένας με 15 χρόνια δικαιούται 380 σύνταξη. Το κράτος του δίνει 486. Και επίσης στο παλιό ΤΕΒΕ παίρνουν 220 ευρώ. Και σου λέει η Τρόικα, φάτε τα αυτά. Να τελειώνουμε. Ακόμα και τα ψίχουλα δηλαδή. Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνουν Χριστό αυτοί. Έτσι. Και αυτό είναι αδίστακτο, μπορούσαμε να το πούμε. Και η Τρόικα βρήκε κάτι άλλο. Όποιος είχε πάρει σύνταξη μετά το 93 έπαιρνε 1.100 ευρώ. Όποιος ήταν πριν το 93 έπαιρνε 1.200. Και σου λέει και αυτά τα 100 ευρώ τα οποία παίρνανε δεν πρέπει να υπάρχουν. Έχουμε συν το ΦΠΑ, όπου γίνεται χαλασμός κυρίου. Η κυβέρνηση δέχτηκε μόνο για τα ξενοδοχεία αύξηση ΦΠΑ. Πλήγμα για τον τουρισμό, λένε οι ειδικοί. Ήθελε η Τρόικα να αυξηθεί και ο ΦΠΑ στα φάρμακα για να υπάρξει νέος γύρος προβλημάτων. Δεν ξέρουν που πάνε τα 4. Εάν αυτοί ξέρουν οικονομικά, φίλες και φίλοι, εγώ θα γίνω οδηγός σε διαστημόπλιο. Σας μιλώ ειλικρινά. Δεν ξέρουν που πάνε τα 4. Και αν η χώρα βρίσκεται αυτή την ώρα σε αυτό το χάλι από άποψη εσόδων και προβλημάτων, οφείλεται σε αυτούς τους άσχετους, έχουν έναν Ινδό και τους κάνει όπα-όπα. Όπα-όπα τους κάνει ο Ινδός. Είναι αυτός ο γκουρλωμάτς που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο να σβήξει το πλάνο τώρα σε λίγο. Πάντως, είχαμε τον Ντόμψεν και τον χαιρετάγαμε εδώ. Έτρωγε φασολάκια στο κεντρικό ξενοδοχείο δήθεν με 14 ευρώ τις πρώτες μέρες και πήγαινε στο ξενοδοχείο και μπαγλάρωνε τις μπριζολάρες. 100 μέτρα, 700 ευρώ έχει το ξενοδοχείο που έμενε. Το ξέρετε? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, Γιώργο, δεν το σκίζουμε το μνημόνιο, το τρώμε. Ναι, δεν ξέρω τι τρώμε τώρα. Όχι, γιατί εγώ άκουσα πριν από τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, ότι καλό θα να το πάνε. Σκίσω το μνημόνιο, τέλος τα μνημόνια. Λοιπόν. Τέλος εδώ, τέλος εκεί. Και τελικά όχι μόνο τέλος. Έχουμε παράταση 6 μήνες. Εγώ πάντως θα σας πω ότι ακριβώς θα συμβεί σε ό,τι αφορά τις πιέσεις. Ισχυρότατες πιέσεις, απίστευτα πράγματα. Την οργή του κόσμου, Γιώργο, την οργή του κόσμου, πώς λοιπόν, θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? Δύο λεπτά αυτή, πριν από τις 7. Υπάρχουν πολίτες που περιμένανε να φτάσουμε καλημέρες. Στο. Να τελειώσει την πρόταση μου. Περίμενε ο κόσμος να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό του είχε πει τουλάχιστον ο κ. Σαμαράς και η κυβέρνηση. Σκίζει ο Τσίπρας στο μνημόνιο, σκίζει ο Σαμαράς στο μνημόνιο, έρχεται η Τρόικα, λέει πάρτε από πάνω μνημόνιο. Να δω τι θα κάνει τώρα και ο Τσίπρας, να δω τι θα κάνει και ο Σαμαράς. Για πάμε τώρα να δούμε τις καλημέρες. Λόγια πολλά και τηγανίτες τίποτα που λέγεται στο χωριό μου. Πάμε και τις καλημέρες. Λάδι πολύ και τηγανίτες τίποτα. Πάμε στα.
Πάμε. Α, όχι, έτσι το λέμε. Πάμε στα τηλέφωνα. Λόγια πολλά πλέον. Χάνουμε χρόνο. Πάει. Δεν χάνουμε χρόνο. Έλα. Επέστασή. Όχι. Επέστασή. Έλα τώρα, κάνει την άσγια τώρα, αν θα πει τα τηλέφωνα πρωί-πρωί. Γιατί τηλέφωνα. Είναι πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε. Και βιάζομαι, έλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρε λοιπόν στην Κέτη από τον Παγκράτη, στη Σοφία από τη Σπάρτη, στον Νικήτα τον Πειραιά. Από τη Λάρισα μα πήρε η Αναστασία η φίλη μα, να είναι καλά. Στη Γιάννα από τη Γλυφάδα τη φίλη σου, ο Χρήστο από την Πάτρα. Επίσης από τα Γιάννα ένα δεύτερο τηλεφώνημα με τον κύριο Χρήστο. Ο Στέλιος από τον Πειραιά. Καλημέρα και ευχαριστώ, λέει ο Στέλιος. Για τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα. Πολύ κρύο, λέει εδώ η φίλη σου, η Πόπη από την Τρίπολη. Χθες πήγε ο άντρας μου να βάλει επίδομα πετρελαίου. Τα προνοιακά, λέει, δεν τα πήρανε. Και είναι καλύτερα, λέει, να τα παίρνουμε και κάθε μήνα. Αυτό που έλεγε εδώ και το συζητούσε με πολλούς. Ο αδερφός μου πέρασε και πάλι, λέει η Μαρία. Ακούστε τώρα με τα και πάρα πολλά μηνύματα τον Αύγουστο. Εγκρίθηκε κανονικά και του είπαν ότι θα πληρωθεί το Γενάρη. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Βρούτσι, από τον Αύγουστο μέχρι το Γενάρη, πώς θα ζήσει όμως? Πίνει αυτό μόνο είναι ένα νερό. Πρόβλημα. Ένα μεγάλο ζήτημα. Μου οφείλει το κράτος στην επιστροφή φόρου των αγροτών και τους παραπέμπουν, μας παραπέμπουν, λέει συνέχεια, από την εφορία στο Υπουργείο και αντίστροφα. Δηλαδή, τους έχουν κάνει ένα πινκ-πονγκ για να πάρουν τα χρήματά τους, μας λέει ο Νίκος. Οχ, οχ. Και ένα καλύτερο για το τέλος, για τις καλημέρες. 49 ετών είμαι, λέει από το Κελκύς ο Γιάννης. Έχω δύο ανήλικα παιδιά. Το ένα μου παιδί είναι διαβητικό. Έχω κάνει ινσουλίνη και επειδή δεν έχουμε πληρωθεί, κάνουμε λιγότερες και κινδυνεύουμε. Καταλάβατε. Κόψανε μέχρι και τους διαβητικούς. Αυτά λοιπόν, τα μηνύματα των τηλεθεατών. Αυτά είναι τα πρώτα δικά σας μηνύματα. 2-10-48-00-170-191-192. Καλημέρα, παπάκι. sky.gr. Λοιπόν, φύγαμε. Διάλειμμα σε ένα λεπτό κοντά σας. Του Σαββάτου, η καθημερινή, ο ΦΠΑ κλειδί για επιστροφή της Τρόικας. Μελετάτε η αύξηση του συντελεστή στα ξενοδοχεία στο 13% και του υψηλού κατά μισή μονάδα. Η αγορά, ποιοι και πόσο θα πληρώσουν τη νέα συμφωνία. Όλο το σχέδιο για τις περικοπές σε ΕΚΑΣ και επιδόματα. Δημοκρατία, κόκκινες γραμμές με ροζ κορδέλες. Έθνος, νέος χάρτης αλλαγών στο ασφαλιστικό. Ελεύθερος τύπος. Στην πρέσα της Τρόικας ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ. Η εφημερίδα των συντακτών. ΦΠΑ φαρμάκι. Τα νέα. Στο φως 23.000 offshore. Καρφί. Σκληρό μπραντε φέρ με ιτημένο το Πασόκ. Πρες. Brexit. Μας εκβιάζουν. Η Αυγή. Συμβόλαιο θανάτου. Συνυπογράφουν κυβέρνηση Τρόικα. Ριζοσπάστης, λαϊκός ξεζυκωμός για να εμποδίσουμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Ημερησία, φυγή 150.000 στη σύνταξη. Παρασκήνιο, λύνουν το γόρδιο δεσμό με στήριξη Μέρκελ, περικοπές στις συντάξεις για 250.000 ασφαλισμένους. Άποψη, με μια ζαριά πρόεδρος και πρόωρες. Η αξία, τα τρία τηλεφωνήματα έρχεται λύση με την Τρόικα. Κεφάλαιο, μεταρρυθμίσεις ή πιστωτική ασφυξία. Α1 Γιώργος Καρατζαφέρης. Επιτέλους, κάντε κάτι. Ελεύθερη ώρα. Μαύρος μάγος, ο Παΐσιος. Εστία. Ο Πρωθυπουργός σε ρόλο ακροβάτου εν μέσου Τρόικα, Γερμανών και ΣΥΡΙΖΑ. Ακρόπολη. Φέρουν πάλι νεκρό Χρυσαυγίτη. 24 ώρες. Συγκροτημένη στρατηγική για την μετανάστευση παρουσίασε ο Αβραμόπουλος. Μακεδονία. Οι νέοι ζητούν χάρη στην οικογένεια. Εσπρέσο. Ζυγκολό απατεώνας. Σταρ. Σκλάβοι, επώνυμοι πολιτικοί εφοπλιστές και μεγαλοδικηγόροι. Αρένα Σπορ. Τίτλος φέτος για ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορτ. Μπόρχες φουλάρι για ΠΑΟΚ. Σπορ του Βορρά. Θέλει Μπόρχες ο ΠΑΟΚ. Live Sport. Πράσινα Πάντσερ. Goal News. Παναθηναϊκός. 3+1 κινήσεις για να γίνει πάλι μεγάλη ομάδα. Sport Day. Δεν παίζεσαι Παναθηναϊκέ. Η Πράσινη. Πράσινη Μαγεία. Ώρα των Σπορ. Αυτή είναι η αλήθεια. Φως για το πιο τίμιο πρωτάθλημα. Και Γαύρος σίγουρος ο Πουλίδο. Η ώρα είναι
Είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά με 6 βόμβες, φίλες και φίλοι, για το ασφαλιστικό. Αποφάσεις τις οποίες εγώ τις περίμενα εδώ και καιρό. Γιατί τις είχα θέσει ενώπιον όλων των ειδικών. Διότι ξέραμε ακριβώς τι γύρευε η Αλεπού στο παζάρι. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Βαβουγιό. Καλημέρα, κύριε Βαβουγιέ. Καλημέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Να είστε καλά. Μάγδα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μουζάκη. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε. Κοντά μας ο κύριος Μπούρλος, πάντα εργοτολόγος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Καλάκος, βεβαίως, από το Ταμείο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικός Διευθυντής του Ταμείου, γιατί θα μας πει για το ΕΦΑΠΑΞ. Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου. Ο κύριος Καλάκος είναι πια. Και βεβαίως ο καλός συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος Ιωαννίδης, που θα μας πει τις ειδήσεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έλα, Σταυράκη, καλημέρα. Είχαμε τη νύχτα ζόρικα πράγματα με την Τρόικα. Είχαμε ένα σκληρό bras de fer και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν σημαντικότατη εξέλιξη, όπως επίσης και για τους φόρους και τα υπόλοιπα. Πώς ξημέρωσε η Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς εδώ δεν ξημέρωσαμε ακόμα στην Αθήνα. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Καλημέρα. Έλα, Σταύρο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Με κρύο ξημερώνει και σήμερα στην πόλη. Έχει αρχίσει να γυρνάει ο καιρός. Θα σας πω κάτι που είναι ενδεικτικό, ναι, του κλίματος. Ότι ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον να μην εμπιστεύεται όσα ακούει, κυρίως όσον αφορά στη θέρμανση. Θα σκεφτείτε πως ενώ έχουμε μείωση στην τιμή του πετρελαίου και με το επίδομα, τέλος πάντων είναι καλύτερα από πέρυσι, ναι, ωστόσο μέσα σε λίγες ημέρες έχει εξαντληθεί, ακριβώς, το επιδοτούμενο κεφάλαιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μάλιστα, για αλλαγή καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Μάλιστα, μάλιστα. Άντε τώρα να βρεις. Προσπάθεια τώρα για να επεκταθεί. Φανταστείτε δηλαδή τώρα 7.000 νοικοκυριά αποφάσισαν παρά την φθηνότερη τιμή που φαίνεται να έχει φέτος το πετρέλαιο να το γυρίσει στο φυσικό αέριο. Και βέβαια πολλοί κόσμος ρωτάει. Τι γίνεται με το ζήτημα της θέρμανσης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Είναι τεράστιο το θέμα. Σταύρο, παρεμβαίνει συνεχώς, γιατί η Θεσσαλονίκη μας είναι σε real time, έχει παρουσία στην εκπομπή. 7 και 13 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, 5 βόμβες. Πρώτον, τι αποφασίστηκε τη νύχτα για φόρους. Ευχαριστώ τον Σταύρο τον Ιωαννίδη από την Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, 5 βόμβες. 5 βόμβες. Καλημέρα, κύριε Ρελάκη. Ο πρόεδρος του εξιδιούχων του ΙΚΑ είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ο καλός μου φίλος. Καλημέρα σε όλους. Πάντα Βαβουγιός από το δημόσιο, Ραλάκης από τον ιδιωτικό τομέα. Καλημέρα, πρόεδρε. Μπούρλος εδώ, εργατολόγος. Μουζάκης για τα φορολογικά. Καλάκος για το ΕΦΑΠΑΞ. Βόμβα πρώτη, φίλες και φίλοι. Κανένας σε σύνταξη πριν τα 62 έτη. Αφορά 250.000 Έλληνες. Αυτό σημαίνει επιπλέον εργασία 5 έως 7 χρόνια. Όφελος κατά την Τρόικα 330 εκατομμύρια ευρώ. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος μαζικής φυνής φυγής 150.000 ασφαλισμένων με απώλεια άνω του 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μας ενδιαφέρει. Για να δούμε την πρώτη κάρτα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κουβεντιάζουμε τις αποφάσεις της νύχτας. Ό,τι αποφασίστηκε τη νύχτα, σας το δίνουμε, φίλες και φίλοι. Για να το δούμε και στο χάρτη πίσω, γιατί ξημέρωσε. Δείξτε μου σιγά σιγά το ξημέρωμα. Άλλα πράγματα δείχνουμε, παιδιά. Λοιπόν, για δείξτε μου εδώ το χάρτη του ξημερώματος, μέχρι να ετοιμαστούμε και μέχρι να συντονιστούμε. Είναι η εικόνα της σημερινής μέρας, φίλες και φίλοι. Μια μέρα εργάσιμη το Σάββατο. Η Τρόικα θέλει να καταργηθεί το 75% των Κυριακών. Είναι έτσι, κύριε Μπούρλο? Έτσι φαίνεται. Είναι μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων που ακριβώς εδώ και καιρό έτσι θέτει. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν είναι η κατάργηση και του 75%. Λοιπόν, απόφαση πρώτη. Και αυτά που θα σας πω είναι θέματα τα οποία μπήκαν, συζητήθηκαν και φαίνεται ότι προχωράνε. Κανένας σε σύνταξη πριν να έρθει η κάμερα και να τραβήξει κοντά-κοντά για να το δει ο κόσμος. Μπράβο, μπράβο. Αν εύκολο. Κανένας σε σύνταξη πριν τα 62 έτη, αφορά 250.000 Έλληνες, σημαίνει επιπλέον εργασία 5 έως 7 έτη, όφελος κατά την Τρόικα 330 εκατομμύρια ευρώ. Το ευρώ όμως είναι λάθος, όμως κατά λάθος από τον υπάρχει, πού έχω λάθος? Στο ευρώ. Εντάξει, ευρώ. Δεν έγινε αυτό, εγώ το γράφω με όμικρον. Euro. Υπάρχει κίνδυνος μαζικής φυγής 150.000 ασφαλισμένων με απώλεια άνω των 1,6 δις ευρώ. Δηλαδή, κύριε Μπούρλο, μας λέει η Τρόικα κανένας πριν τα 62. Ξέρετε τι ζήτησε η Τρόικα? Να βάζε μια υπογραφή ο Βρούτσης και να κοβόνταν όλες οι συντάξεις. Δηλαδή να σταματούσε η χορήγηση των συντάξεων όσοι είναι
Κάτω των 62, δηλαδή να μείνουν χωρίς σύνταξη. Εδώ, εγώ θα πω το εξής, ότι δεν υπάρχει απλός κίνδυνος, υπάρχει βεβαιότητα. Δηλαδή. Ότι θα σπέψουν προς συνταξιοδότηση, οπότε θα δημιουργηθεί μάλιστα αυτό το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος απλώς, υπάρχει βεβαιότητα. Μάλιστα. Έτσι. Απόφαση λοιπόν πρώτη. Πάμε στη δεύτερη. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Εδώ η Τρόικα έψαξε και βρήκε ότι κάποιοι παίρνανε σύνταξη, συμπληρώνανε τα 15 χρόνια ΙΚΑ και μετά πηγαίνανε στα μαύρα για τα υπόλοιπα. Ή σταματούσαν στα 15, σου λέει με ΕΚΑΣ και σύνταξη κλπ. Θα πάρω εγώ γύρω στα 900 ευρώ. Αν πάω στα 20 χρόνια θα παίρνω μικρότερη σύνταξη. Έτσι ήταν το σύστημα φτιαγμένο. Ναι, εντάξει. Η δεύτερη λοιπόν απόφαση είναι κατώτατη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αντί των 15 ετών που ίσχυε έως τώρα. Αφορά όσους γεννήθηκαν μετά την 1η-1η-75, δηλαδή όσοι είναι κάτω των 40, κύριε Μπούρλο, έχουν αυτή την εξέλιξη. Ναι. Παρότι βέβαια οι συνθήκες ανεργίας δημιουργούν δυσκολίες στο να συμπληρώσει κανείς τα 20 χρόνια, τουλάχιστον το ότι υπάρχει μακρά περίοδος μετάβασης στο καθεστώς αυτό, το απαλύνει, πάση περιπτώσει, το μέτρο. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Θα πρέπει να προσδιοριστεί για τις κατηγορίες αυτές αν θα υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης και προσθήκης πλασματικών ετών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Αφορά η απόφαση αυτή από τα 15 στα 20 χρόνια όσους είναι κάτω των 40 ετών. Απόφαση τουλάχιστον, επόμενη. Τουλάχιστον δεν θίγει αυτούς που περιμένουν, που είχαν τα 4.500 και περίμεναν το ηλικιακό όριο, το 67ο. Απόφαση επόμενη, φίλες και φίλοι. Αλλαγή στον υπολογισμό της σύνταξης με βάση την τελευταία πενταετία. Τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια? Αν έπαιρνε ο κύριος Μπούρλος 751 ευρώ, τώρα παίρνει 586. Η σύνταξή του δεν θα υπολογίζεται με βάση τα 751, αλλά με τους μειωμένους μισθούς των μνημονίων. Που σημαίνει 532 ευρώ ο μισθός, το 60% του μισθού η σύνταξη, άρα τι είναι ο κάβορος, τι είναι το ζουμί του, έτσι. Εντάξει, καλύπτεται από το κατώτατο όριο μέχρι κάποιο σημείο, αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν ήμασταν 2004-2009 πενταετία, είναι προφανές ότι δεν θα ζητούσαν την τελευταία πενταετία. Σωστό. Την τελευταία πενταετία και όχι την καλύτερη πενταετία της δεκαετίας. Πάμε πάγωμα συντάξεων. Κύριε Βαβουγέ, σας ενδιαφέρει, όπως και τον κύριο Ραλάκη. Αλλαγή στον υπολογισμό. Α, να αλλάξουμε, Μάγδα. Ναι, Γιώργο. Να πάμε πάγωμα συντάξεων. Ναι, ναι, το έχουμε. Έως 31/12/17, όφελος κατά την Τρόικα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα τα πάρουν από το Βαβουγιό, θα τα πάρουν από το Ραλάκι, θα το πάρουν από αυτούς οι οποίοι αυτή την ώρα περίμεναν κάτι παραπάνω, κύριε Βαβουγιέ. Ακριβώς περιμέναμε και ακριβώς γι' αυτό κάνουμε και μια μεγαλειώδη συγκέντρωση μεθαύριο στις 10 του μηνός στο Υπουργείο Οικονομικών για να διεκδικήσουμε και τα δώρα τα οποία μας έχουν κόψει, αλλά και επιπλέον να καταλάβουν ότι δεν πάει περαιτέρω η μείωση των συντάξεών μας. Δηλαδή αρκετά για δύο χρόνια. Πλέον, αρκετά πλέον. Δουλεύαμε τόσα ολόκληρα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να παίρνουμε φιλοδορήματα για σύνταξη. Και όχι τίποτα άλλο. Θέλουν να κάνουν και περαιτέρω μείωση για το Θεό. Πού θα μας πάνε? Αυτό, κύριε Καλάκο, έχει σχέση με τα ελλείμματα τα οποία υπάρχουν στο ασφαλιστικό αυτή την ώρα και τις τρύπες που δημιούργησε η ίδια η Τρόικα, έτσι. Με τις τρύπες που δημιούργησε η ίδια η Τρόικα, που λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα που κάνουμε αφέμαξη εσόδων από τα ταμεία, χωρίς να βρίσκουμε ισοδύναμα. Όταν μειώνουμε εισφορές, όταν έχουμε ανεργία 1,5 δις, 1,5 εκατομμύριο κόσμο, όταν πάμε το κατώτατο ημερομίσθιο στα 500 ευρώ και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν θα έχουμε έσοδα σε ταμεία, μοιραία θα έρθουμε σε κάποια στιγμή και θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη τρύπα. Λοιπόν, δείτε τώρα. Πάγωμα συντάξεων έως το 2017. Κύριε Ραλάκη, στο πενταπλό μάνο, για να μιλήσει ο κύριος Ραλάκης, ελάτε, θα σας οδηγώ εγώ, μην ανησυχείτε. Κύριε Ραλάκη, πάγωμα συντάξεων για δύο χρόνια, όταν τα πάντα είναι στο Θεό, φόροι, ένθια, τρόφιμα τα πάντα, πώς θα τα βγάλει της πέρας? Το πάγωμα το τελευταίο, αυτό που θέλει η Τρόικα για άλλα δύο χρόνια, δεν είναι μόνο δύο χρόνια, είναι από το 2008. Μάλιστα. Έχουν παγώσει συντάξεις μας και στη συνέχεια έχουν κουρευτεί. Μάλιστα. Αυτό όμως πρέπει να το θυμίσουμε στον κύριο Πρωθυπουργό, τον οποίο συναντήσαμε στις 16 του Ιούλη, 21 Ιούλη, αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, 21. Και είχε πει ο Πρωθυπουργός στο ερώτημά μας, αν μειωθούν άλλες οι συντάξεις, άλλο οι συντάξεις, μας δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να μειωθούν άλλο οι συντάξεις. Και έρχεται το καλοκαίρι,
συναντιέται με την Τρόικα στο Παρίσι και οι δημοσιογραφικές τότε πληροφορίες, όπως ξέρετε, λέγανε ότι η Τρόικα απέτησε την μείωση των κατωτέρων συντάξεων που έρχεται σήμερα. Μάλιστα. Μαζί με το πάγωμα των συντάξεων, ναι, έρχεται σήμερα να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί αυτή είναι η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Τρόικα, να μειωθούν οι κατώτερες συντάξεις με το αιτιολογικό, άκουσον, ναι, ναι, με το αιτιολογικό ότι αυτές επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Πάμε γρήγορα στο εξής. Μισό λεπτό. Δεν τα πεις όλα, τώρα έχουμε χρόνο. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Με αυτό το χαρακτηρισμό, οπότε, εδώ τι λέει, μας δουλεύουν κιόλας, γιατί δεν υπάρχει συνταξιούχος, ναι, που να μην πλήρωσε τη σύνταξή του. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο ΕΚΑΣ, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ΕΚΑΣ, όπως είχαμε πει εδώ, με τον κύριο Μπούρλο, με τον κύριο Μουζάκη, με τον κύριο Καλάκο, με όλους, δεν προβλέπεται με βάση τον νόμο του 2010 Λοβέρδο Κουτρουμάνη. Το Κουτρουμάνη το λένε τον σφαγέα των συντάξεων και έχουν απόλυτο δίκιο. Και ήταν γιατί και αυτός συνδικαλιστής. Είχε... Ορίστε. Και ήταν και πρώτος συνδικαλιστής. Εκεί σφάγισαν. Μπορεί και απορώ μερικές φορές. Πάλι για τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Μερικές φορές. Ποιοι κουνάνε τα χαρτιά στον αέρα και λένε βγαίνουν τώρα οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Τελευταία... Αφού υπογράψατε και τα βυθίσατε όλα. Τα τελευταία χρόνια οι Υπουργοί Εργασίας δυστυχώς είναι συνδικαλιστές. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Κυβερνητικοί συνδικαλιστές. ΕΚΑΣ λοιπόν. ΕΚΑΣ, προσέξτε το ΕΚΑΣ. Σας το δίνω αναλυτικά. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και ενσωμάτωσή του στο κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Συνέπεια, απώλεια του επιδόματος για 100.000 συνταξιούχους. Εγώ είχα ρωτήσει τους υπουργούς το κατώτατο εγγυημένο τι επιδόματα θα φάει. Και εκεί που κουβεντιάζαμε με ένα οικονομολόγο μου λέει: Γιωργάκη, το κατώτατο εγγυημένο θα φάει όλα τα επιδόματα. Θα φάει και το ΕΚΑΣ. Τι λένε οι τροϊκανοί για το ΕΚΑΣ? Λένε ότι το ΕΚΑΣ δεν είναι αποτέλεσμα των εισφορών του εργαζομένου. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, ο εργαζόμενος δεν πληρώνει και εισφορές ΕΚΑΣ. Άρα, γιατί λέει το κράτος να το δίνει? Όχι, να τον αφήσει τη γωνιά να πεθάνει. Ναι, αλλά το ΕΚΑΣ είναι μια παράπλευρη παροχή της σύνταξης. Δηλαδή, έχει να κάνει με συνταξιούχους. Μάλιστα. Αν συνδεθεί με το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, αλλάζει ο χαρακτήρας και η φύση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δούμε εφάπαξ, θα τα δούμε όλα αυτά και μέσα σε όλα, κύριε Μουζάκη, αύξηση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δέχεται μόνο για τα ξενοδοχεία αύξηση του ΦΠΑ. Διότι αν πάμε στα φάρμακα, πάμε σε όλα αυτά, θέατρα, ιστορίες κλπ. Ακριβώς. Ζήτω που καήκαμε και να πω και κάτι άλλο. Να. Μόλις πήρε ο τουρισμός στα πάνω του, τώρα ήρθανε και λένε αύξηση ΦΠΑ. Δεν έχουνε το Θεό τους. Να πούμε ότι έχουμε δύο μειωμένους συντελεστές. Έχουμε τον συντελεστή 13% και, ναι, το 6,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα συμβεί αν φτάσουμε από το 6,5% στο 8% ίσως ή και περισσότερο, ή το 13% στο 15% για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το θέμα. Έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Μάγδα, δώσ' μας, ή μάλλον όχι. Δείτε τι ρώτησα τρεις μέρες πρώτων εκλογών τον κύριο Βρούτσι. Του είπα και αν έρθει η Τρόικα και τα 15 σου πει θα στα κάνω 20, γιατί εμένα είχε έρθει ένα πουλάκι τότε και μου είπε Γιώργο, ξύνεται ο Τόμψεν, βγάζει, φλίχτενες βγάζει όταν βλέπει ότι έχει στα 15 χρόνια σύνταξη ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα και στα 20 του δημοσίου. Ναι, αλλά του δημοσίου είναι αραχτός και light. Δεν είχε πρόβλημα, ενώ αν δεν τρέξει στον ιδιωτικό τομέα να πιάσει τα μεροκάματα, τρέξε να κάνεις ένα μεροκάματο. Ας έρθει ο Τόμψεν στην τραπετσόνα και στο Κερατσίνι. Μάγδα, ο κόσμος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Δείτε το Βρούτσι τι τον είχα ρωτήσει τρεις μέρες πρώτων εκλογών. Να δείτε τι ακριβώς μου είχε απαντήσει. Θα κάνει καριέρα ο Βρούτσις και στο Υπουργείο Εξωτερικών, άμα πάει. Ελάτε. Αυτός που με 4.500 ένσημα έπαιρνε την κατώτατη 31/12 του 2014 ή 1/1 του 2015. Δεν θα τον ευνηδιάσετε να του πείτε πήγαινε στα 6.000 ένσημα, δηλαδή φάει στο κεφάλι 5 χρόνια, μάζεψε 5 χρόνια ένσημα. Κύριε Αυτιά, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος και αν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ειδικές περιπτώσεις. Όχι, πιάσα την κατώτατη. Το μήνυμα δεν θα φύγει έτσι όπως είναι. Ωραία, και αν έρθει η Τρόικα και βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και σου πει Βρούτσι, κοίταξε να δεις, τα 4,5 θα γίνουν 6. Θες, δεν θες. Τι θα κάνεις? Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά. Αυτή τη στιγμή ακούσατε από τον Υπουργό Εργασίας μία δήλωση, η οποία λέει ότι δεν θα θεχθούν τα θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα όρια ηλικίας για κανένα συνταξιούχο, όπως είναι σήμερα στην ασφαλιστική νομοθεσία. Και αυτή νομίζω είναι η απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές που ακούγονταν μέχρι τώρα, ναι, που παραπληροφορούσαν ή φρόντιζαν να τρομάξουν τον κόσμο, τις μητέρες με τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα και τα υπόλοιπα. Οφείλω να πω ότι μεταξύ του 2010 και του 2015 γυναίκες που έπαιρναν τη σύνταξη στα 60 θα την παίρνουν στα 65 το 2015. Δηλαδή κάθε χρόνο αυξάνεται, κάθε χρόνο έχουμε συν
ένα χρόνο αργότερα την καταβολή της σύνταξης με το νόμο του 10. Αυτό το διαβολεμένο νόμο. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. Να καλημερίσουμε στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Παρτάλη. Καλημέρα, κύριε Παρτάλη. Συνταξιούχος ο κύριος Παρτάλης. Καλή σας μέρα σε εσάς και στο πάνελ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Αποκαλύπτουμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης. Φίλες και φίλοι, έχουμε σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ πάβει πια να είναι τμήμα των συντάξεων. Γίνεται μια παροχή του δημοσίου. Κύριε Μπούρλο, πώς μεταλλάσσετε το ΕΚΑΣ πλέον? Όπως είπαμε, αλλάζει η χαρακτήρα, δεδομένου ότι όταν θεσπίστηκε το ΕΚΑΣ ήταν μια παράπλευρη παροχή για τους χαμηλοσυνταξιούχους, δηλαδή συναρτάτο με την καταβολή σύνταξης. Μάλιστα. Αν συνδυαστεί με το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, αλλάζει και η μορφή και η φύση και ο χαρακτήρας. Ακριβώς. Περικοπή μπόνους συντάξεων, όπως στην περίπτωση του ΤΕΔΕ. Ψάξανε και βρήκανε ότι οι παλιοί του ΤΕΔΕ έχουν 220 ευρώ παραπάνω από τους σημερινούς του ΟΕ. Το ποσό της βασικής. Μάλιστα. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Κοιτάξτε, υπάρχει προφανώς προβληματισμός και πρόταση για κατάργηση των 220 ευρώ. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί στο τραπέζι και πριν από κάμποσο καιρό. Τελικά απεφεύχθη. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η καταβολή για αυτούς βέβαια, οι οποίοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από εδώ και πέρα. Πάμε στον κόσμο πάλι. Πάγωμα συντάξεων έως 31/12/2017. Κύριε Βαβουγέ, σημαίνει αυτό ότι έως το 17 ούτε ένα ευρώ δεν θα μπει, ούτε ένα σέντ δεν θα μπει στις συντάξεις. Μα ήδη, όπως σας είπε και ο κύριος Ρελάκης προηγουμένως, ήδη οι συντάξεις μας έχουν παγώσει από το 2009. Έκτοτε είναι παγωμένες οι συντάξεις μας και αντιθέτως συνεχώς γίνονται μειώσεις τους κάθε χρόνο και μία μείωση. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχουν καταντήσει οι συντάξεις μας να έχουν πέσει στο 60% πρώτον. Δεύτερον, έχουν κοπεί όλα μας τα δώρα Χριστουγεννών, Πάσχα κλπ. Και το επιδόμιο της αδείας. Τρίτον, έχουν μειωθεί στο ελαχιστότατο οι επικουρικές συντάξεις, τις οποίες τώρα σκέπτονται να μειώσουν ακόμη περισσότερο. Μα είναι δυνατόν δηλαδή να τις κάνουν φιλοδορήματα εορταστικά τις επικουρικές μας συντάξεις? Κύριε Παρτάλη, τι λέτε? Ολόκληρα χρόνια αγωνιζόμαστε. Πάντως οι περισσότεροι μου λένε και στα μηνύματα εδώ ότι για μία ακόμη χρονιά θα κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα. Περιμέναμε κάτι καλύτερο και τελικά με τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών και με όλα όσα ακούμε για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλλον μαύρα Χριστούγεννα θα περάσουν και φέτος χιλιάδες συνταξιούχοι με τις τσέπες τους άδειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πάγωμα έως το 17. Τι σημαίνει απλά για εσάς, κύριε Παρτάλη, πάγωμα έως και το 17, καμία αύξηση? Ναι. Αυτό που σημαίνει, κύριε Αυτιά, με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί που άκουγα την εκπομπή σας, σημαίνει ότι πλέον οι συνταξιούχοι δεν είμαστε βιώσιμοι. Δεν ξέρω πώς είναι το χρέος, αλλά εμείς δεν είμαστε βιώσιμοι πλέον. Δεν είμαστε βιώσιμοι όχι επειδή μας κόψανε τις συντάξεις, μας κουρέψανε τα αποθεματικά και τι δεν κάνανε, αλλά δεν είμαστε βιώσιμοι γιατί δεν έχουμε και γιατρό πλέον. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, για να μπορέσει να κλείσει ένα συνταξιούχος, ένα παθολόγο που έχει γρήπη, τον κλείνουν για τον Ιανουάριο. Μα τον Ιανουάριο τι να την κάνει τη γρήπη, τώρα τι θέλει να γίνει καλά ο άνθρωπος? Μην σας πω για άλλες περιπτώσεις. Γενικώς και από τις συντάξεις και από την υγεία, παρόλο που έχουμε πληρώσει 35-40 χρόνια εισφορές, δεν έχουμε πλέον τίποτα. Ούτε συντάξεις έχουμε, ούτε υγεία. Σωστό. Γιατί και την υγεία την πληρώνετε. Η συμμετοχή έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Μας είχε φέρει πρόσφατο ο κύριος Βογιός ένα χαρτί που αποδείκνυε περίτρανα ότι πριν από λίγο καιρό πλήρωναν πολύ λιγότερα για τα φαρμακά τους, ενώ τώρα πληρώνουν πάνω από 25%, κύριε Βαβουγέτση. Ακριβώς. Ήδη έχει φτάσει το 75% η συμμετοχή. Η περικοπή του ΕΚΑΣ δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Η ώρα είναι 7:30. Αναλυτικά, αμέσως μετά το διάλειμμα. Τα πώς και τα γιατί, σε μισθούς, σε φόρους, σε επιδόματα, σε 1.000 πράγματα. 6 κεραυνοί κατά των συντάξεων, φίλες και φίλοι. Ρωτούσα, ποιος πολιτικός βάζει το χέρι του να μου υπογράψει ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις? Και ξέρετε τι λέγανε πιο πολύ? Γιατί λαϊκίζετε, γιατί κινδυνολογείτε? Διάλειμμα. Σάββατο είναι 29 Νοεμβρίου. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, ξημέρωσε μια μέρα, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια σκληρότατη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας. Πάτησε πόδι η Τρόικα, το έχει κάνει και στην Πορτογαλία και αλλού. Ξημερώνει μια μέρα λοιπόν με αφρικανική σκόνη,
πέραν της τροϊκανής σκόνης, η οποία έχει απλωθεί σε όλο το ασφαλιστικό, γιατί αποφασίστηκε τη νύχτα αύξηση ορίων ηλικίας, περικοπές συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, περικοπή του ΕΚΑΣ και άλλα κόλπα τα οποία ήδη σας δείξαμε σε πρώτη φάση, ατέλειωτες αιτήσεις, Μάγδα, για επίδομα για πετρελαίου θέρμανσης εισόδημα, και ελάχιστο εγγυημένο αιτήσεις, και ένας από αυτούς τους δήμους που έχουν πιλωτικά αυτή την διαδικασία είναι ο Δήμος Καλλιθέας, που έχουμε συνδεθεί ήδη με τον κύριο Κάρναβο. Είναι έντονο το ενδιαφέρον των πολιτών, Γιώργο, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αλλά και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι θερμοκρασίες έτσι κι αλλιώς έχουν πέσει. Οι περισσότεροι μας λένε ότι με άδεια τσέπη πήγαμε. Ακριβώς. Κάναμε τη διαδικασία, τα χρήματά μας όμως δεν τα έχουμε πάρει ακόμη. Μεθαύριο είναι 1η Δεκεμβρίου και παρότι μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, η τσέπη είναι άδεια ακόμη από αυτή τη διαδικασία και είχαν πει, Γιώργο, ότι θα διαρκέσει περίπου 20 ημέρες. Από Τετάρτη άρχισαν να. Πέσαν και πάλι έξω. Από Τετάρτη άρχισαν να μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν μπαίνουν όλα τα χρήματα όμως. Άλλοι περίμεναν 100 ευρώ, τους ήρθαν 50. Άλλοι περίμεναν 80, ήρθαν 40, κύριε Μουζάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί δεν έρχεται όλο το ποσό το οποίο αγόρασαν σε πετρέλαιο ή το ποσό το οποίο δικαιούνται? Τώρα παίρνουν το 25% της προκαταβολής. Πετρέλαιο λέμε. Και στη συνέχεια, από τη στιγμή που θα ξανακάνουν καινούργιες αγορές, ναι, θα πάρουν και τα υπόλοιπα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να δοθούν όλα μαζί. Θα δούμε τι θα γίνει και τους επόμενους μήνες, γιατί είδαμε και προβλήματα πέρσι. Ελπίζουμε βεβαίως φέτος ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, αφού έχει μειωθεί η τιμή του πετρελαίου και υπάρχουν μεγαλύτεροι, περισσότερες αιτήσεις, πληθώρα αιτήσεων. 600.000 αιτήσεις έως αυτή την ώρα. 100.000 δεν θα πάρουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης γιατί γίνανε λάθη. Μπορείτε να ξαναμπείτε, να ξαναυποβάλλετε αυτή την αίτηση. Και αυτό είναι ζήτημα. Αλλά έχουμε χιλιάδες αιτήσεις για το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, όπου δυστυχώς εκεί υπάρχουν τα αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχουν τα τεκμήρια. Είναι απίστευτο, έτσι. Δήμαρχε, καλημέρα. Είναι ο κύριος Κάρναβος, ο κοντά μας, ο Δήμαρχος Καλλιθέας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργο Αυκιά. Καλημέρα, Μαγδά Τσέκου. Να είστε καλά. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Ποια είναι η εικόνα που έχετε στο Δήμο σας μέχρι αυτή την ώρα από τις αιτήσεις και από τον κόσμο που έρχεται στα ΚΕΠ? Μετά από δύο εβδομάδες, εμείς έχουμε τρία σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών. Ένα στη Βόρεια Καλλιθέα, εδώ που είμαστε στη Χαροκόπου και εδώ Ιράνης. Ένα πλάτωνος 24 για την κεντρική Καλλιθέα και ένα σημείο εξυπηρέτησης πολιτών για την Τζιτζιφιές Αγισιλάου 9α. Πάνω από 3.000 αιτήσεις. Μιλάμε, Γιώργο Αυτιά και Μαγδά Τσέγκου, για νοικοκυριά. Έτσι, το 3.000 είναι νοικοκυριό. Περίπου 4 στις 5 είναι προσωρινώς εγκεκριμένες όταν επεξεργάζονται. Μάλιστα. Έρχονται λοιπόν εκεί, τους δίνεται όλα τα στοιχεία και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι 16 περίπου οι δήμοι σε όλη την Ελλάδα. 13. Κατώτατο εγγυημένο εισόδημα λοιπόν. Αιτήσεις και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Δήμαρχε, κοντά στον κόσμο να είσαι και αυτό έχει μεγάλη σημασία, έτσι. Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ. Γιώργο, είμαστε ο μόνος Δήμος του Λεκανοπεδίου. Έχουμε εξυπηρετήσει όσους ήρθαν εδώ. Μπράβο. Αλλά να ξέρουν έτσι οι συμπολίτες μας ότι μπορούν να το κάνουν και από το ίντερνετ και από το λογιστή του. Ακριβώς. Εμείς όμως είμαστε εδώ για όποιον δεν έχει ούτε ίντερνετ ούτε λογιστή, να τον εξυπηρετήσουμε. Να μην μείνει ούτε ένας καλλιτέχνης. Γιατί είναι και το. Χωρίς να το πάρει. Είναι και το οικονομικό θέμα, κύριε Δήμαρχε, γιατί εδώ μιλάμε για οικογένειες που ζουν με. Είναι πάρα πολύ φτωχές οικογένειες. Ζουν με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ακριβώς. Και το έχουν ανάγκη αυτό και να κάνουν τη διαδικασία. Αλλά πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, ότι κυρίως εξυπηρετούνται περισσότεροι μέσω ΚΕΠ, Γιώργο, γιατί και για αυτούς είναι δύσκολο το να πληρώσουν κάποια χρήματα στο λογιστή. Έτσι ακριβώς. Ή να έχουν υπολογιστή και ίντερνετ στο σπίτι τους. Έτσι δεν είναι? Δευτέρα. Ακριβώς. Και ευτυχώς δεν έχουμε ουρές μέχρι τώρα. Μάλιστα. Έχουμε καταφέρει και τους εξυπηρετούμε με ομαλή ροή. Πολύ ωραία, Δήμαρχε. Αυτό τουλάχιστον ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, έτσι, λοιπόν. Καλημέρα, Μαγδά. Καλημέρα σας. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Βροχερός ο καιρός με μια αφρικανική σκόνη, φίλες και φίλοι, η οποία θα απλωθεί σε όλη τη χώρα. Από Δευτέρα έρχεται κρύο. Να σημειώσουμε από Δευτέρα η σύνταξη ΟΑΕ και ΟΓΑ. Ρεκόρ αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Και βέβαια η Τρόικα ζήτησε να κοπούν όλες οι συντάξεις κάτω των 62. Και επίσης μειώνονται οι μισθοί στο δημόσιο, κύριε Καλάκο. Από 96 έως 148 ευρώ στον εισαγωγικό μισθό. Ναι, πράγματι, αν επαληθευτεί αυτά που βλέπουμε στη δημοσιότητα, ναι, μειώνονται οι αποδοχές. Είναι άθλιες οι αποδοχές αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, γιατί έχει καλλιεργηθεί στην κοινωνία μια αντίληψη ότι είναι μεγάλες. 650 με 700 ευρώ παίρνουν οι υπάλληλοι της ΔΕ κατηγορίας με 15 χρόνια προϋπηρεσία. Μάλιστα. Και να σας πω και το χειρότερο που δεν γνωρίζει η κοινωνία: ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν κρατήσεις για τα ασφαλιστικά τους ταμεία σε αποδοχές, σε ένα φανταστικό μισθολόγιο που δεν υφίσταται πλέον, 31 Μάλιστα. Οκτωβρίου του 11. Ερωτήσεις για το ΕΦΑΠΑΞ. Ερωτήσεις για το ΕΦΑΠΑΞ. Πότε θα χορηγηθεί το ΕΦΑΠΑΞ? Εδώ υπάρχουν ατέλειωτα ερωτήματα, κύριε Καλλάκο. Ναι.
Λοιπόν, όσοι έχουν αποχωρήσει πριν την 31/8 του 2013, δηλαδή με τις μειώσεις που είχαν γίνει τότε με το παλιό το σύστημα, συνεχίζουμε να πληρώνουμε, να πούμε και ένα ευχάριστο, μετά τα 100 εκατομμύρια που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και πληρώθησαν όσοι είχαν αποχωρήσει πριν την 31/8 και είχαν εκδώσει συνταξιοδοτική πράξη από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013. Μάλιστα. Αυτή τη βδομάδα θα δώσουμε άλλα 2.000 εφάπαξ, 60 εκατομμύρια, και θα είναι αυτοί οι οποίοι πάλι έχουν αποχωρήσει πριν την 31/8 και έχουν εκδώσει πράξεις Νοέμβριο μέχρι και 10 Δεκεμβρίου του 2013. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε για αυτή την κατηγορία, όπως προείπα, πριν την 31/8, να δίδουμε εφάπαξ, γιατί έχουμε άλλα 120 εκατομμύρια από την χρηματοδότηση του κράτους. Δεν ξέρουμε βέβαια αν φτάσουμε μέχρι 31 Γενάρη, όπως είχαμε πει, να πληρώσουμε και τις πράξεις του Φεβρουαρίου. Έχετε λεφτά. Διότι εντασσόμεθα στο ΙΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες, και που σημαίνει αυτό ότι το Ταμείο μετά τις 25 Δεκεμβρίου θα πάψει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λεφτά έχετε να δώσετε εφάπαξ. Έχουμε 120 εκατομμύρια ακόμα από τη χρηματοδότηση και έχουμε και τις τρέχουσες εισφορές. Το δράμα είναι για αυτούς που αποχώρησαν μετά την 1η-9η του 2013. Σωστό. Δεν εκδίδεται κανένα εφάπαξ. Και μία τελευταία απάντηση του Υπουργείου, όπως είχα πει, δεν υπάρχει περίπτωση πριν τον Οκτώβριο του 2015 να πάρει κανένας εφάπαξ. Είναι με αυτό το μαθηματικό τύπο τον περίεργο. Και μας ήρθε μία απάντηση μετά από 15 ερωτήματα από το Υπουργείο εχθές, που λέει ότι το Υπουργείο στο ανωτέρω πλαίσιο μελετά τις απαιτούμενες προεργασίες για την πρακτική εφαρμογή που θα απαιτηθεί για τον νέο τρόπο υπολογισμού και τη μετάβαση από τον έναν τρόπο στον άλλον. Μάλιστα. Σα αφήσω, κύριο Καλάκος. Πάμε στις αποφάσεις της νύχτας. Ακόμη τις μειώσεις. Μάλιστα. Όχι. Πάμε στις αποφάσεις της νύχτας, φίλες και φίλοι. Η νύχτα ήταν δύσκολη. Μάγδα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ήταν μια νύχτα η οποία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, κάθισα στον υπολογιστή για να δω τα πώς και τα γιατί. Δραματικές εξελίξεις τη νύχτα λοιπόν για περικοπές συντάξεων και όρια ηλικίας. Καταρχήν, μιλάμε ότι αλλάζει η ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων, έτσι, με αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες επηρεάζονται. Εκατομμυρίων Ελλήνων λοιπόν, αλλάζουν οι αποφάσεις. Πάμε καρέ-καρέ. Τόσο για τις μητέρες που έχουν ανήλικο παιδιά, για τους συνταξιούχους, για μισθωτούς. Νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις αφορούν, Γιώργο, τους πάντες. Ακριβώς. Κατά τα λοιπόν, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα άλλα δεδομένα είχαμε, άλλα ξέραμε. Ότι δεν θα πάμε σε νέο μνημόνιο, ότι το σκίζουμε το μνημόνιο κλπ. Το μνημόνιο παραμένει, το μνημόνιο συνεχίζεται, έχουμε μέτρα. Και αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι θα πρέπει οι Έλληνες για ακόμη μια φορά να. Μάλιστα, πάμε λοιπόν στα μέτρα. 7:46 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης, σας πάμε καρέ-καρέ τα μέτρα. Θα τα λέω. Και αμέσως μετά το σχόλιο από τον κύριο Μπούρλο, τον κύριο Καλάκο, τον κύριο Μπουζάκη, τον κύριο Βαβουγιό, τον καλό φίλο από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παρτάλη, τον κύριο Παρτάλη και τον φίλο μου τον κύριο Ραλάκη, τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κατώτατη σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης αντί των 15 που ίσχυε τώρα σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ. Αυτό θα αφορά όσους γεννήθηκαν μετά την 1η-1η-1975, δηλαδή όσοι είναι σήμερα κάτω των 40 ετών, ξεχάστε τα 15 χρόνια σε ό,τι αφορά την κατώτατη σύνταξη. Κύριε Μπούρλο, ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα αυτό. Τουλάχιστον θα υπάρχει μακρά μετάβαση στο καινούριο σύστημα, γιατί το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν αυτοί που έχουν τις 4.500 και περιμένουν να πάνε 67 χρονών. Ναι. Να έρθει ένας νόμος που να τους αυξήσει το κατελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εγώ το επισημαίνω ότι αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, γιατί ακόμη κι αν είναι κάποιος αυτή την ηλικία σήμερα, που σημαίνει ότι έχει μακρύ χρόνο μέχρι να φτάσει στα 67, γιατί τότε θα πάρει σύνταξη, οι δυσκολίες λόγω της ανεργίας υπάρχουν για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Μάλιστα. Δεύτερο μέτρο. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και ενσωμάτωσή του στο κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Απώλεια επιδόματος σε πάνω από 100.000 συνταξιούχους. Αυτό ξέρετε τι τρύπες έχει μέσα. Έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα φάρμακα, κύριε Βαβουγέ. Θα πρέπει να πληρώνετε ακριβότερα τα φάρμακα. Πέραν της αφαίρεσης των 230 ευρώ, έτσι, γιατί αυτά φεύγουνε. Μα ήδη και τώρα τα πληρώνουμε ακριβότερα. Θα τα πληρώνετε. Η συμμετοχή μας έχει φτάσει σε ναι, αυτοί που παίρνουν ΕΚΑΣ. Ένα λεπτό. Αυτός που παίρνει ΕΚΑΣ έχει συμμετοχή χαμηλή. Αυτός που δεν θα παίρνει ΕΚΑΣ έχει πιο μεγάλη συμμετοχή. Ακριβώς. Αυτό σου λέω τώρα. Ακριβώς. Μην το αποδυναμώνει το θέμα. Έλα, κύριε Βαβουγέ. Βεβαίως. Ελάτε. Βεβαίως. Όσοι παίρνουν σήμερα το ΕΚΑΣ έχουν μία μειωμένη και σε ορισμένα μηδενική συμμετοχή. Η οποία αύριο βεβαίως θα διακοπεί.
θα πληρώνουν κανονικά όπως πληρώνουν και οι υπόλοιποι ασφαλισμοί. Άρα λοιπόν ακριβένουν και τα φάρμακα, αγαπητέ κύριε Παρτάλη, από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη, διότι αν δεν παίρνεις σε cash, έτσι είναι κύριε Μπούρλο, χάνεις το πλεονέκτημα της μειωμένης τιμής των φαρμάκων. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το ΕΚΑΣ μετά τις αλλαγές που είχαν γίνει είχε περιοριστεί σε πολύ σημαντικό αριθμό. Μάλιστα. Ήταν λίγοι αυτοί που το παίρναν. Τώρα θα δούμε τελικά τι διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου θα υπάρξει, αλλά φαίνεται ότι θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός. Τι σημαίνει, κύριε Παρτάλη, όλο αυτό το σκηνικό για σας? Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια κοινωνική ομάδα η οποία θα είναι κατώτερο από το όριο της στόχιας. Μάλιστα. Δηλαδή, το υποκατώτατο που λέγαμε. Το επίδομα της πρόνοιας, το οποίο είναι 308 ευρώ, ναι, για πάρα πολλούς ασφαλισμένους, οι οποίοι παίρνουν 230, είναι αναπηρίες συντάξεις αυτές, θα παίρνουν 230-180, δηλαδή θα υπάρχουν φτωχότεροι από αυτούς που παίρνουν το επίδομα της πρόνοιας. Αυτό σημαίνει. Και είναι πολύ σκληρό κύριε, αυτό. Κύριε, εγώ έχω να πω... Ναι, κύριε Παρτάλη. Ναι, εδώ τώρα, προσέξτε, μου τηλεφωνεί. Ένα λεπτό, κύριε Παρτάλη. Ένα λεπτό. Ο Θανάσης από την ΚΟ μου λέει: Γιωργάκη, πες ότι για να πάρω το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χρειάζομαι 11 χαρτιά και πρέπει να αποδείξω ότι είμαι και άπορος. Κύριε Μουζάκη, 11 χαρτιά για το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τη γραφειοκρατία και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που χρειάζεται κάθε φορά κάποιο πολίτη προκειμένου να πάρει το οποιοδήποτε βοήθημα, επίδομα κτλ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο της γραφειοκρατίας που νομίζω μας δημιουργεί προβλήματα αντί να λύνει. Ορίστε. Έχω δεχτεί, Γιώργο, και κάποια μηνύματα από τηλεθεατές, ναι, οι οποίοι μου λένε δεν μας πληρώσανε έγκυρα και στην ώρα τους τη σύνταξή μας, ναι, 2 μηνών για το ΙΚΑ μιλάμε. Μάλιστα. Και κατόπιν αυτούς τους 2 μήνες που τους φόρτωσαν μαζί, μου τους βάφτισαν αναδρομικά. Προσέξτε τώρα τι μου λέει μια φίλη. Ως εκ τούτου, μου λέει, κυρία Αυτιά, κυρία Τσέγκου, μου κράτησαν 20% παράνομα. Αντί να μου δώσουν και τόκο για την καθυστέρηση, αφού είναι δική τους η πετιότητα και είναι λογικό, έφαγα και τιμωρία από πάνω, ένα σωρό λεφτά παρακρατηθέντα τη σύνταξή μου. Σημειωτέων, ακούστε τώρα αυτό, δεν είναι σχετικό. Ναι, ναι. Σημειωτέων, αυτά που μου κράτησαν τη σύνταξή μου δεν πρόκειται να σε ψηφιστούν στο τέλος του χρόνου, όπως έχουν εξαγγείλει για μισθωτούς και συνταξιούχους. Τι γίνεται λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή. Τους βαφτίζουν αναδρομικά χρήματα που οι άνθρωποι αυτοί ασφαλώς τους κρατήσαν από το κράτος και λουζάκι. Είναι ένα πολύ περιπλεγμένο πράγμα, το οποίο δεν βρίσκει άκρη. Και όμως γίνεται. Δεν βρίσκει άκρη. Θα πρέπει να πάρει το αρμόδιο τμήμα να το διευκρινίσει αυτό. Λοιπόν, σας αναγγέλω τα μέτρα. Κατάργηση ΕΚΑΣ, πλέον πάει με το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Κατώτατη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης αντί των 15. Η Τρόικα λέει, κύριε Ραλάκη, ότι πιο πολλοί σταματούσαν στα 15 χρόνια και μετά. Λέγανε 15 χρόνια συν ΕΚΑΣ, συν οτιδήποτε άλλο, 850 ευρώ. Και όσοι δουλεύαν, λέει, με 20 χρόνια με ένσημα, παίρνανε μικρότερη σύνταξη. Αυτό ισχύει, κύριε Μπούρλο. Είχαμε τέτοιες καταστάσεις, θα δω και τον κύριο Ραλάκη, αν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, μικρότερη. Τον πρόεδρο των ταξιδιωτών του ΙΚΑ. Μικρότεροι δεν παίρναν. Απλώς δεν παίρναν αντίστοιχα από ό,τι θα έπρεπε μεγαλύτερη σε σχέση με την πενταετία που προσέθεταν στον ασφαλιστικό βίο. Μάλιστα. Έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο το σύστημα. Κατάλαβα. Κανένας... Αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς, ναι, είναι εκτός αγοράς εργασίας σήμερα. Δηλαδή έχουν τις 4.500, δεν δουλεύουν και δεν κολλάνε ένσημα. Το θέμα είναι ότι δεν εργάζονται. Μάλιστα. Πάντως, να ξέρετε κάτι. Τα 20 χρόνια αποβασίστηκαν. Σας το υπογράφω. Και σας το λέω με όλη την εγκυρότητα του ρεπορτάζ. Τα 15 γίνανε 20. Ξεχάστε τα 15. Ναι, κύριε Ραλάκη, έλεγα για το ΕΚΑΣ. Όποιος χάνει το ΕΚΑΣ θα πληρώνει ακριβότερα φάρμακα, έτσι δεν είναι? Μεγαλύτερη συμμετοχή. Σαφώς. Εμείς από την αρχή είχαμε καταδικάσει την ύπαρξη του ΕΚΑΣ σαν αυτόνομο επίδομα, γιατί πιστεύαμε και το βλέπαμε ότι αυτό κάποτε θα καταργηθεί. Σωστό. Και ζητούσαμε την ενσωμάτωση στην κατώτερη σύνταξη. Αλλά για να γυρίσουμε στο προηγούμενο που είπατε. Τα 4.500 ένσημα που θα γίνουν 6 και τώρα γίνανε 6.5. Μάλιστα. Το λέμε εμείς τουλάχιστον 2 χρόνια. Έτσι είναι όπως το λέτε. Το θυμάμαι. Λέμε τουλάχιστον 2 χρόνια. Το θυμάμαι. Πρώτον. Το θυμάμαι. Εγώ είχα ρωτήσει και τον Υπουργό προεκλογικά. Δείτε τι μου απάντησε. Είχα ρωτήσει προεκλογικά το Γιάννη το Βρούτσι. Διότι ήξερα ότι τρώει. Ξυνότανε, ρε παιδιά, ο Τόμψεν όπου πήγαινε και έβρισκε τα φιλαράκια του στην Αθήνα. Εγώ του είχα ζητήσει ένα βράδυ να έρθει να κουβεντιάσουμε εδώ. Δεν θα έρθει ποτέ. Νοιάστηκα. Αλλά όπου πήγαινε και έπαιρνε τον καφέ του, είτε έτρωγε τα μπριζολάκια του, τα μπομφιλέ κλπ. Τους έλεγε: Εγώ θα φύγω από την Ελλάδα με αύξηση ορίων ηλικίας. Ρώτησα τον Υπουργό 3 μέρες πρώτων ευρωεκλογών, δείτε τι μου απάντησε. Αυτός που με 4.500 ένσημα έπαιρνε την κατώτατη 31 Δωδεκάτου του 2014 ή 1η Πρώτου του 2015,
Δεν θα τον ευνηδιάσετε να του πείτε πήγαινε στα 6.000 ένσημα, δηλαδή φάει στο κεφάλι 5 χρόνια, μάζεψε 5 χρόνια ένσημα. Κύριε Αυτιά, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος και αν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ειδικές περιπτώσεις. Όχι, πια σαν την κατώτατη. Το μήνυμα δεν θα φύγει έτσι όπως είναι. Ωραία, και αν έρθει τρώει και σου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και σου πει βρούτσι, κοίταξε να δεις, τα 4,5 θα γίνουν 6. Θες, δεν θες. Τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά. Αυτή τη στιγμή ακούσατε από τον Υπουργό Εργασίας μία δήλωση. Η οποία λέει ότι δεν θα θεχθούν τα θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα όρια ηλικίας για κανένα συνταξιούχο, όπως είναι σήμερα στην ασφαλιστική νομοθεσία. Και αυτή νομίζω είναι η απάντηση σε όλες εκείνες τις φωνές που ακούγονταν μέχρι τώρα, που παραπληροφορούσαν ή φρόντιζαν να τρομάξουν τον κόσμο, τις μητέρες με τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα και τα υπόλοιπα. Οφείλω να πω ότι μεταξύ του 2010 και του 2015, γυναίκες που έπαιρναν τη σύνταξη στα 60, θα την παίρνουν στα 65 το 2015. Δηλαδή κάθε χρόνο αυξάνεται, κάθε χρόνο έχουμε συν ένα χρόνο αργότερα την καταβολή της σύνταξης με το νόμο του 10. Αυτό το διαβολεμένο νόμο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ΕΚΑΣ. Γιατί εγώ θέλω να τα λέω όλα. Δεν το κατάργησε η Τρόικα. Ο Κουτρουμάνης το κατάργησε. Ακριβώς. Κουτρουμάνης το κατάργησε. Ακριβώς. Και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις τώρα και κάνουν, δίνουν και οδηγίες. Ακριβώς. Αυτός που κατήργησε το ΕΚΑΣ στην Ελλάδα είναι ο Κουτρουμάνης. Λομβέρδος με τον νόμο του 2010. Λομβέρδος. Άρα δεν τολμάει κανένα να το πει. Να το πει κατάφατσα και να το πει. Κύριε Κουτρουμάνη, κατάργησες το ΕΚΑΣ με το νόμο του 2010. Είναι έτσι δεν είναι, κύριε Μπούρλο? Λομβέρδος Κουτρουμάνης. Η δομή του 3863 του νόμου του 2010 προβλέπει βασική και αναλογική σύνταξη. Δεν αναφέρει ΕΚΑΣ. Δεν αναφέρει βεβαίως αυτό στην ολοκλήρωσή του, αφορά αυτούς που πρωτοασφαλίζονται μετά την 1η του 2011. ΕΚΑΣ δεν αναφέρει. Όπως ο διάολος φοβάται το λιβάνι, έτσι ακριβώς. Όταν φτιάξανε το 2010 αυτό το νόμο, εγώ μπορώ πως ο Κουτρουμάνης έβαλε την υπογραφή του. Κύριε, εγώ μπορώ πως έβαλε την υπογραφή του. Κύριε, και το λέω δημόσια για τον Γιώργο του Κουτρουμάνη. Κύριε Αυτιά, γιατί να μην τη βάλει? Για αυτό το λόγο τον βάλανε εκεί. Μάλιστα. Για να τη βάλει. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ΕΚΑΣ δεν το έκοψε η Τρόικα. Ο Κουτρουμάνης το έκοψε από το 2010. Και εγώ ρώταγα τότε και έλεγα, τι γίνεται με το ΕΚΑΣ? Ω, το ΕΚΑΣ δεν το πειράζουμε και δεν κάνουμε και δεν δείχνουμε. Να τα, ορίστε. Πήρανε φόρο από το 10. Πάντως και φτιάξαν αυτή την εξέλιξη. Είναι ηρωνία να βλέπεις ανθρώπους που βάλαν την υπογραφή τους με τα δύο χέρια για να καταργηθούν απίστευτα χρήματα από χιλιάδες πολίτες, τώρα να το παίζουν σωτήρες. Αυτό είναι τουλάχιστον ντροπή από πλευράς κόσμου. Δεν είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, αν και συμφωνώ. Ο κόσμος το λέει. Αλλά είναι η άποψη των πολιτών και οφείλω να τη μεταφέρω. Λοιπόν, έτσι, να σας διαβάσει ένα συγκλονιστικό μήνυμα η Μάγδα τώρα. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Η γυναίκα του κάνει χημοθεραπείες στον Ευαγγελισμό. Είναι... Δεν παίρνει τη σύνταξη γιατί ο άνθρωπος αυτός χρωστάει και ξέρετε πόσο ζητάνε για κάθε ραντεβού για τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου. Πόσα Μάγδα του ζητάνε? 300 ευρώ. 300 ή 400. 400 ευρώ του ζητάνε. Θα σας πω λοιπόν τι υπέγραψαν. Καταλάβατε τώρα. Θα σας πω λοιπόν τι υπέγραψαν όλοι αυτοί που το παίζουν σωτήρες. Υπέγραψαν ο Παναγιώτης και ο κάθε Παναγιώτης από τον Νέο Κόσμο και εμείς και εσείς και ο Βαβουγιός και ο καθένας. Όταν του συμβεί να έχει μία οφειλή στο ΤΕΒΕ ή σε κάποιο ταμείο, πείτε μου ποιος δεν έχει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Έτσι, ποιος δεν έχει. Η σύζυγός του, του συγκεκριμένου, είναι καρκινοπαθής. Δεν έχει βιβλιάριο υγείας, διότι έχει οφειλή στο ΤΕΒΕ. Και ο Ευαγγελισμός ζητά 400 ευρώ μάλιστα για κάθε χειμιοθεραπεία. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτό που ζει ο κύριος Παναγιώτης και που ζητάνε από τον κύριο Παναγιώτη, το ζητάνε από χιλιάδες Έλληνες, ακριβώς, οι οποίοι έχουν χρέος οφειλή σε ένα ταμείο και τους διακόπτουν επί τόπου την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη. Πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες συνταξιούχους. Πάγωμα συντάξεων για 2 ακόμη χρόνια. Είναι ένα από τα σκληρά θέματα. Δηλαδή, έχουμε πάγωμα συντάξεων, έχουμε αύξηση ορίων ηλικίας, έχουμε περικοπή του ΕΚΑΣ, έχουμε περικοπή του μπόνους των συντάξεων, κανένας σε σύνταξη πριν τα 62 χρόνια. Με τις μητέρες με τα ανήλικα, Γιώργο, που πολλά μιλήματα. Ακριβώς. Μητέρες με ανήλικα. Κατώτατη σύνταξη με 20 έτη ασφάλισης και βέβαια σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τι σημαίνει για τις γυναίκες, κύριε Μπούρλο, οι οποίες περίμεναν στα 15 και με ανήλικο και στα 55 να βγούνε, πάνε στα 20 χρόνια για αυτές? Πάνε στα 20 χρόνια, βέβαια, επαναλαμβάνω ότι μεγάλη σημασία έχει τι μεταβατικότητα θα υπάρξει. Δηλαδή, αν αφορά αυτές και αυτούς που γεννήθηκαν μετά το 75, ο κύκλος αυτών που θίγονται περιορίζεται και τουλάχιστον δεν θίγονται αυτοί που είναι για συνταξιοδότησιά μας. Μάλιστα. Αλλά το θέμα
αυτό σε σχέση με το κανείς κάτω από τα 62 είναι θέμα το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές αν τελικά γίνει, τώρα, αν τελικά προχωρήσει. Σε ό,τι αφορά στρατιωτικούς, όλα αυτά που σας λέμε είναι αποκλειστικά, φίλες και φίλοι. Όλα. Σε ό,τι αφορά στρατιωτικούς και ειδικά καθεστώτα, ξεκινάει η διαδικασία της αλλαγής των ορίων ηλικίας από το 2019. Δηλαδή, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες κλπ. Που ασκούν ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο, αυτά αρχίζουν από το 19. Και μέσα σε όλα λοιπόν, κύριε Μουζάκη, έχουμε τι? Αύξηση ΦΠΑ. Προσέξτε, θέλει η Τρόικα να αυξηθεί ο ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δέχεται μόνο μέχρι τα ξενοδοχεία και όχι παραπάνω, γιατί θέλανε και τα φάρμακα, και κύριε βέβαια, Μουζάκη. Γιώργο, πάνω σε αυτό έχουμε μεγάλη αντίδραση από τους επιχειρηματίες. Ναι. Διότι λένε θα μας τσακίσετε. Και δεν μιλάμε για επιχειρηματίες τώρα που έχουν και 5 φράγκα στην άκρη. Έτσι. Μιλάμε για μικροεπιχειρήσεις που και αυτές θα πληγούν αν έχουμε αυτή την αύξηση. Έτσι κύριε Μουζάκη. Η Τρόικα έχει βάλει στο τραπέζι τα εξής. Πρώτον, αύξηση του μειωμένου συντελεστή 6,5% που έχουμε σε φάρμακα και σε πολλά άλλα είδη. Να πάμε ίσως στο 8%. Δεύτερον, αύξηση των συντελεστών που έχουμε στα νησιά. Θυμίζω ότι στα νησιά και σε ακριτικές περιοχές έχουμε μειωμένο φορολογικό συντελεστή. Για να πάνε τα τρόφιμα εκεί στα νησιά. Ξέρεις τι ζόρι υπάρχει. Ξέρω πάρα πολύ. Αντώνη μου, για να πάει στη Θήμενα, για να πάει στους φούρνους, για να πάει στην Κάσο ένα πακέτο μακαρόνια και ένα κιλό ψωμί, ένα κιλό αλεύρι, ξέρετε τι δουλειά θέλει και τι μεταφορικά και τι καύσιμα και τι χιλιαδιό. Αυτό θα πώς δημιουργήσει... θα ζήσει ο κόσμος στα νησιά. Αυτή η αύξηση. Καλά δημιουργήσει... κάνει και αντιστέκεται η Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στην ανταγωνιστικότητα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ζητούν οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές το 5, 9, 16 που έχουν αυτοί έναντι του 6, ναι. 13 και 23 που έχουμε όλοι οι άλλοι. Να εναρμονιστεί και να έχουμε όλοι τους ίδιους συντελεστές. Προσδοκούν έσοδα 350 εκατομμύρια ευρώ από αυτή τη δουλειά. Και δεύτερον, και τρίτον και τελευταίο, ναι. Ζητούν τον συντελεστή που έχουμε σήμερα το 23,5% να φτάσει το 23% να πάει 23,5%. Καταλαβαίνετε ότι και αυτή η αύξηση γενικά σε όλα τα είδη, λήψη υπηρεσιών και παροχή των όποιων αγαθών και προϊόντων, ναι. με αυξημένο συντελεστή κατά μισή μονάδα, θα προσδώσει κάπως σαν δισεκατομμύρια τα οποία θα επενδυθεί η αγορά. Ναι, αλλά... Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αγορά θα έχει ένα τεράστιο ζήτημα πλέον. Εγώ ρωτάω τώρα. Τα προϊόντα θα αυξηθούν περαιτέρω. Σας ρωτάω και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι ο Ραλάκης στους φούρνους, για παράδειγμα. Στην Κάσο. Είναι σε νησί του Αιγαίου ή του Ιωνίου. Του παγώνουν για 2 χρόνια τη σύνταξη. Και του λένε θα ζήσεις με 500 ευρώ. Και έχουν ανέβει όλα τα προϊόντα στο Θεό. Συν αύξηση στα φάρμακα. Γιατί έρχεται το ΕΚΑΣ και περικόπτεται. Ρωτάω λοιπόν. Αυτή είναι η αντίφαση. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα ζήσει σε αυτήν την περιοχή. Αυτή είναι η αντίφαση. Δεν μπορείς δηλαδή την ίδια στιγμή που μένουν παγωμένες οι συντάξεις και οι μισθοί, εσύ να αυξάνεις τις φορολογίες. Κύριε Βαβουγέ, εδώ υπάρχει θέμα. Εσείς πήγατε και στη Σάμο, πήγατε και στη Χίο, πήγατε και στη Μυτιλίνη, πήγατε παντού. Σε όλα τα νησιά. Πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος. Αυτοί οι οικονομολόγοι της πλάκας δεν το καταλαβαίνουν οι Τροϊκανοί. Ένας... Που κάποιοι θέλουν το μνημόνιο να το κάνουμε και Ευαγγέλιο, να το βάλουμε δίπλα στην Αγία Γραφή. Ο στόχος τους είναι να εξοντώσουν τους Έλληνες. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Κύριε Ραλάκη. Στόχος είναι να εξοντώσουν τους Έλληνες. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Να πείτε κύριε, για να ολοκληρώσουμε. Ελάτε. Κύριε... Ελάτε. Γιώργος. Ότι όλα αυτά τα μέτρα δείχνουν καθαρά ότι προσπαθούν να φτωχοποιήσουν περισσότερο το λαό. Όλα αυτά τα μέτρα δείχνουν ότι προσπαθούν να χρεοκοπήσουν το λαό και στο τέλος θα κοκορεύονται για πρωτογενές πλεόνασμα. Και εμείς θα ρωτήσουμε, θα κάνουμε μια αφελή ερώτηση και σας παρακαλώ να με αφήσετε να την πω. Ποια, τον χαιρέτησα. Ποια το πρωτογενές πλεόνασμα το μαζέψανε με τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες, στους βιομήχανους, στους πετρελιάδες ή ξεζουμίσαν το λαό και είναι μάλιστα το αίμα μας. Σαφής. Όλο αυτό σαφέστατο είναι βέβαια το μήνυμα που στέλνουμε. Αλλά εμείς λέμε ότι όλο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς να υπάρχουν αγώνες από το λαό και εκεί προσανατολίζονται οι συνταξιούχοι στις 10-12. Η γυναίκα, κύριε Μπούρλο, που περίμενε να βγει στη σύνταξη με 15 χρόνια, με ανήλικο και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας. Τι κάνει τώρα? Με τις 5.500. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί τελικά το νέο θεσμικό πλαίσιο. Είναι ένα ζήτημα, ναι, αν με τις αλλαγές που θα γίνουν θα θυγούν και τα λεγόμενα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δηλαδή, αν θα θυγούν περιπτώσεις που είχαν και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία. Αυτά τα λεγόμενα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Θα συνιστά μεγάλη ανατροπή αν γίνει κάτι τέτοιο, ναι, η οποία θα υπερβαίνει και τα όρια, ας πούμε, της συνταγματικότητας. Ένας καλός φίλος μου λέει, δεν είναι μόνο η περικοπή του ΕΚΑΣ που το αποφάσισε ο Κουτρουμάνης το 2010. Ο Κουτρουμάνης αποφάσισε και τα 460 της βασικής σύνταξης. Και μου το υπενθυμίζει τώρα. Και το ξέρει, ναι, καλά το ασφαλιστικό, είναι έτσι δεν είναι, κύριε Καλάκο? Ναι. Τότε εγώ δεν αποφασίστηκαν τα 460. Ο νόμος 38-63 τότε ήταν. Τότε ήταν. Ο νόμος 38-63 για τον ιδιωτικό τομέα και 38-65 για τον δημόσιο τομέα. Έτσι. Έδωσαν μία κατεύθυνση και όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν εκ των όλα προς τα κάτω. Όχι μόνο, αλλάζουν την κατεύθυνση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Από αναδιανεμητικό πουντατο σύστημα μετατρέπεται σε κεφαλοποιητικό. Ακριβώς. Με ένα μεγάλο μειονέκτημα. Τα κεφάλαια να έχουν κλαπεί από το παρελθόν και να έχουν σπαταληθεί. Έτσι με είναι. Αποτέλεσμα αυτό το σύστημα να οδηγήσει σε εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων. Λοιπόν, κύριε Βαβουγέ, από ό,τι βλέπετε, για 2 χρόνια παγώνουν οι συντάξεις σας. Έρχεται και μεγαλύτερη σφορά στα φάρμακα, γιατί το ΕΚΑΣ τελείωσε. Μετά. Και τελειώνει, γιατί πάει στο κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Κανένας κάτω από τα 62. Δεν ξέρω, κύριε Βαβουγέ και κύριε Ραλάκη, αν αυτοί που παίρνουν τώρα και είναι κάτω των 62 σύνταξη, τι θα γίνει, τι μελιγενέστε? Προφανώς αυτό θα εφαρμοστεί, κύριε Μπούρλο, από εδώ και μπρος και μετά, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε μια μειωμένη σύνταξη, ακόμη χειρότερη από τη σημερινή. Ναι, μάλιστα. Προφανώς από εδώ και πέρα και με ποια μεταβατικότητα. Μάλιστα. Θα δούμε τελικώς ποιο θα είναι το θεσμικό πλαίσιο. Εγώ θα πάω στο αρχείο και θα βρω ποιοι βουλευτές έλεγαν και οι υπουργοί δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Δεν πρόκειται. Ο Πρωθυπουργός πρώτος. Και μη λαϊκίζετε. Αυτό λέγανε. Η ώρα είναι 8 και 5. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Κύριε Μπούρλο, αυτό το πράγμα το βλέπουμε σύντομα, έρχεται μπροστά μας, έτσι? Εγώ νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή μπορεί και σήμερα. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει τρομερή αγωνία στον κόσμο. Μπράβο. Και μαζική φυγή προς συνταξιοδότηση. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, οι τελικές αποφάσεις. Πρώτον, πάγωμα συντάξεων έως 31/12/17. Έκλεισε. Δεύτερον, υπολογισμός της σύνταξης με βάση την τελευταία πενταετία της μείωσης των μισθών στην Ελλάδα με βάση το μνημόνιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Περικοπή μπόνους συντάξεων 220 ευρώ για το ΤΕΒΕ. Κανένα σε σύνταξη πριν τα 62. Κατώτατη σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης και σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ 6 μαχαιριές για το ασφαλιστικό. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούρλο. Ευχαριστώ. Να κάτι. Πριν τέλος κλείσουμε χρόνου. Να πω κάτι. Τέλος χρόνου την άλλη εβδομάδα τα υπόλοιπα που θα έχουν οριστικοποιηθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούρλο, τον κύριο Καλάκο, τον κύριο Βαβουγιό, τον κύριο Μουζάκη. Είναι πολλά. Έρχονται τα ραβασάκια της ΔΕΗ μέσω εφορίας, έτσι? Ναι, ό,τι δεν έχει πληρωθεί, μιλάμε για το χαράτσι, το επανομαζόμενο της ΔΕΗ ΕΤΑ. Μάλιστα. Έχει περάσει στο ελληνικό δημόσιο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα τα εισπράξει σύμφωνα με τον κώδικα εισπράξης δημοσίων εσόδων. Δηλαδή έχουν βεβαιωθεί και θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να διακανονιστούν εισοδόσεις. Κύριε Αυτιά, θέλω να πω κάτι σημαντικό. Θέλω να πω κάτι σημαντικό και τελειώνω. Τελειώστε, τελειώστε. Τίποτα άλλο. Ναι, ελάτε. Ότι στις 10 του Δεκέμβρη κάνουμε μεγάλη πανσυνταξιοκή συγκέντρωση. Στο Σύνταγμα, μάλιστα, με πρώτο και κύριο έτοιμά μας την καταβολή του δώρου του Χριστουγέννων. Ζητάμε από τους συνταξιούχους να πάρουν μέρος για να διεκδικήσουμε το δώρο του Χριστουγέννων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Γρήγορο διάλειμμα και σε ένα λεπτό. Και αμέσως μετά το διάλειμμα, ναι, θα έχουμε το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο των ημερών. Ναι. Ο Γιώργος Σούκουρης θα είναι στο στούντιο να μας μιλήσει για όλους και για όλα. Είναι ο να άνθρωπος απαντήσει που... σε όλα μάλιστα, όσα μάλιστα τον αφορούν σε σχέση με τις καταγγελίες της κυρίας Σκουλίδη. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα. Τις 5 λίστες. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, με αυτά που αποφασίστηκαν τη νύχτα. Ελάτε.